Δράστης είναι ο 30χρονος Αναστάσιος Θεοφίλου. Είναι απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 διέμενε με τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε μόνιμο τόπο διαμονής, επισκεπτόταν περιστασιακά την Θεσσαλονίκη και όταν βρισκόταν στην Αθήνα διέμενε σε διάφορα ξενοδοχεία των περιοχών Μοναστηρακίου και Κεραμικού. Επίσης δεν είχε επαγγελματική ενασχόληση. Σας υπενθυμίζω ότι το πρωί της Παρασκευής 10 Αυγούστου ο προαναφερόμενος με δύο ακόμα συνεργούς του διέπραξαν ληστεία σε κατάστημα τράπεζας στην Άουσα της Πάρου. Κατά τη διαφυγή τους, ένας εξ αυτών τραυμάτισε θανάσιμα με πυροβόλο όπλο τον Δημήτριο Μίχα, ο οποίος προσπάθησε να τον εμποδίσει. Από την πρώτη στιγμή, στη διερεύνηση της υπόθεσης, πέραν των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, συμμετείχε και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, καθώς η μεθοδολογία των δραστών της ληστείας προξένησε εξ αρχής σημαντικό ενδιαφέρον. Επισημαίνεται το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε όχημα που είχε κλαπεί προδιετίας έξω από πολυκατάστημα, στο οποίο είχε γίνει ληστεία και ανήκε σε πελάτη αυτού. Γενικότερα, ο τρόπος δράσης δεν παρέπιπε άμεσα σε δράστες του κοινού εγκλήματος. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, είχαν ληφθεί και δείγματα γενετικού υλικού από τα αντικείμενα του χώρου της ληστείας. Επιπλέον, από το οπτικό υλικό των καμερών ασφαλείας της τράπεζας, διαπιστώθηκε ότι ο σωματότυπος ενός εκ των δραστών προσομοίαζε με αυτόν του Θεοφίλου. Μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, στοιχείων και ενδελεχή έρευνα, ο Θεοφίλου εντοπίστηκε το Σάββατο 18 Οκτώβου 2012 στις 11 το πρωί περίπου στον Κεραμικό δίπλα στο σταθμό του μετρό. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου αντιστάθηκε στεναρά και αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Κατόπιν αυτού συνελήφθη με την κατηγορία της αντίστασης. Από τον Οσάνο δράστη, μετά την προσαγωγή του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, ελήφθη γενετικό υλικό, το οποίο μετά από εξέταση του εργαστήριου DNA της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της υπηρεσίας μας, ταυτίστηκε απόλυτα με αυτό που ανιχνεύθηκε στο καπέλο που έπεσε από τον έναν εκ των δραστών κατά τη συμπλοκή του με τον οδηγό ταξί. Όπως διαπιστώθηκε, ξύρισε πρόσφατα το κεφάλι του για να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά και εκκινήτω με τα συνήθη μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία και ειδικότερα από την περιοχή της Λαμίας και της Πάρου, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν για οτιδήποτε μπορούν να πληροφορήσουν την αστυνομία στους αριθμούς κλήσεις 170, 1014 και 1964 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας.